είναι η ώρα να αρχίσουμε. Να σας καλωσορίσω στην Ευρωπαϊκή Σχολή Αθηνών, στην αίθουσα Ρέισο, που έχουμε τώρα προσωρινή αίθουσα, η άλλη αίθουσα. Μια ακόμα υποεργασία, θα την έχουμε πίσω του χρόνου επιτέλους. Για μας είναι μια μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε απόψε την συνάδελφη, την Στέλλα Χρυσουλάκη μαζί μας. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μεγάλη χαρά, γιατί με τη Στέλλα γνωριζόμαστε από αρκετά χρόνια, από τίποτα, πολλά χρόνια. Την Κρήτη, βέβαια, είμαστε καταγωγή μας, επιστημονική, θέλω να πω, για μένα και για σένα. Γνωρίσαμε μαζί στην Κρήτη αρκετά έτσι, χρόνια πριν και τώρα είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε πάλι εδώ και να την έχουμε απόψε για τις εργασίες που έκανε με την φορά του Πειραιά για τις σωστικές ανασκαφές και τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα που είχαν βγάλει από τώρα που αρχίζαμε. Ξέρουμε όλοι τα αποτελέσματα για τις ανασκαφές τις σωστικές του Φάλιρο που έχει βρει αυτά τα καταπληκτικά πράγματα από τους ναύπους, αλλά άλλες ανάσκαφες στο Πειραιά, κυρίως στις εργασίες για το μετρό, είναι πάρα πολύ σπουδαίες ανάσκαφες, όπως ξέρετε όλοι, και είναι μια ευκαιρία να δούμε από κοντά τα αποτελέσματα που έχει φέρει στο φως αυτή η ανάσκαφη. Θα δώσω το λόγο, αλλά πριν θέλω να πω ότι ο άλλος στόχος, αυτή η χαρά που έχουμε είναι ότι γιορτάζει απόψε η μητρία μας, πολλά χρόνια. Και για μας είναι μια μεγάλη τιμή που ήρθε στην Γαλλική Σχολή να μας κάνει την ομιλία την ημέρα της εορτής. Είναι ένα δώρο για μας και ελπίζω να της δώσουμε και ένα δώρο από εμάς. Λοιπόν, σου δίνω τον λόγο και σε ευχαριστώ θέρμα και πάλι. Για αυτή την πρόσκληση να ανακοινώσουμε τα πρώτα συμπεράσματα από τη μελέτη που διεξάγεται παράλληλα με την ανασκαφή, η οποία βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 3 χρόνια στον Πειραιά. Η ανακοίνωση αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Γιώργου Πέπα, του Παναγιώτη Κοντή και του Εμίλιο Γερούση Πετεμάγερ και της ομιλούς σας. Βεβαίως τροφοδοτήθηκε από τα στοιχεία και τις μελέτες ολόκληρης της ανασκευικής μας ομάδας. Θα ήθελα, κύριε Βαρνού, να μου επιτρέψετε να αφιερώσω τη σημερινή ανακοίνωση στον συνάδελφό μας, τον Jean-Jacques Μάρκο, που τα τελευταία χρόνια δεν έχει μπορέσει να επισκεφτεί την Ελλάδα για τους λόγους που ξέρουμε και που όμως σήμερα θα είναι μαζί μας κοιτάζοντας από το live streaming αυτή την ανακοίνωση. Γεια σου, Ζόζακ. Η εφορία Δυτικής Αττικής, Πειραιός και Νήσων έχει στη χωρική της αρμοδιότητα το μεγαλύτερο τμήμα του έργου της Αττικό Μετρό ΑΕ, την επέκταση της γραμμής 3, τμήμα Χαϊδάρη Πειραιάς. Το έργο εκτείνεται σε μήκος 7,6 χιλιόμετρων και περιλαμβάνει 6 σταθμούς και 10 φρέατα αερισμού. Μέχρι σήμερα, σε διάστημα 40 μηνών εμπλοκής της εφορίας του έργου, έχει διερευνηθεί αρχαιολογικά συνολική έκταση που προσεγγίζει τα 25.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ σωστικές ανασκαφικές έρευνες έχουν διενεργηθεί σε συνολική επιφάνεια 7.000 τετραγωνικών μέτρων παράλληλα
υπομόνιμη αρχαιολογική παρακολούθηση, που πραγματοποιούνται και όλες οι εξκαθικές εργασίες, επιφανειακές και υπόγειες. Η ανασκαφική ομάδα, αποτελούνταν στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου μέχρι τώρα, στο μεγαλύτερο διάστημα, από ένα σταθερό αριθμό 50 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων 8 αρχαιολόγοι και 2 αρχιτέκτονες. Η ανασκαφή, ακόμα και στο εσωτερικό των υπόγειων κατασκευών, ακολούθησε την τυπική στρωματογραφική μέθοδο, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου, των ανασκαφικών σφαιροζωμένων και των ευρημάτων. Παράλληλα, η μέθοδος τεκμηρίωσης των δεδομένων, που είχε σχεδιαστεί ήδη από τα πρώτα στάδια του έργου, αξιοποίησε τη διαθέσιμη τεχνογνωσία και αναπτύχθηκε σε παραμέτρους όπως φωτογραμματικές μέθοδοι αποτύπωσης, εισαγωγή των χωρικών δεδομένων σε ενιαίο σύστημα αναφοράς, φωτογραφικές αποτυπώσεις και βιντεοσκοπήσεις από εξειδικευμένα συνεργεία πεδίου, τρισδιάστατη σάρωση με τη μέθοδο του νεύου σημείων, το Point Cloud, λήψεις εκμαγείων, γεωλογικές αποτυπώσεις, μετρήσεις υδατοπερατότητας των υπηρεσμάτων, δειγματοληψίες και αναλύσεις όλων των φυσικών και τεχνητών υλικών, καθαρισμό, συντήρηση και αποκατάσταση των ευρημάτων βεβαίως, καταγραφή, αποτύπωση και τεκμηρίωση με τη χρήση κάσης δεδομένων. Οι ανασκαφές που δημιουργήθηκαν σήμερα στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου του Μετρό του Πειραιά δεν απέδωσαν σημαντικά στοιχεία για την οικιστική και αρχιτεκτονική διάσταση της αρχαίας πόλης. Ούτε προσέθεσαν στο κεφάλαιο αυτό πληροφορίες που οι προηγούμενες έρευνες της εφορίας αγνοούσαν. Η λεπτόγειος πειραϊκή Χερσόνησος, αλλά κυρίως η ολοκληρωτική επανάχρηση του κεντρικού τμήματος της πόλης τον 20ο αιώνα, είχε διαπαντός εξαφανίσει την πόλη από την πόλη στις περιοχές που διερευνήθηκαν. Είχε όμως πράγματι. Στη συγκυρία κατασκευής ενός τεχνικού έργου τέτοιας εμβέλειας, όπως η κατασκευή του μετρό, με την εμπειρία και τα τεχνικά μέσα του 21ου αιώνα που διαθέτει, αναγνωρίσαμε μια δυνατότητα εξειδικευμένης διερεύνησης για να τεκμηριωθούν η αρχαία τεχνογνωσία, αλλά και πιθανόν η επιστημονική σκέψη των ανθρώπων εκείνων που συνέλαβαν το σχέδιο, χάραξαν, εξόριξαν, θεμελίωσαν, κατασκεύασαν και όπου και όποτε χρειάστηκε τροποποίησαν τον αρχικό αστικό ιστό του Πειραιά. Τη λιμενική εκείνη πόλη, που γεννήθηκε από μια ευφύη στρατηγική, σχεδιάστηκε στον ιδεολογικό κάναβο μιας συνεπούς πολιτικής και υλοποιήθηκε δια μιας, κάνοντας πράξη τη θεωρία. Ο σχεδιασμός της συμπεριλάμβανε απαρεγκλήτως την υποδομή της και η υποδομή της χωροθετήθηκε τόσο στο έδαφος όσο και στο υπέδαφος. Σε αυτό λοιπόν το υπέδαφος, η κατασκευή υπόγειων έργων μεγάλης κλίμακας έδινε στην αρχαιολογική υπηρεσία τη δυνατότητα να το διερευνήσει και αυτό ακριβώς έπραξε, αδράτοντας και μια δεύτερη ευκαιρία. Να βασιστεί στις διαθέσιμες πηγές τεχνικής υποστήριξης, αλλά και στις επιστημονικές τεχνολογικές γνώσεις και μοντέλα της δικής μας εποχής. Με τα δύο αυτά σύγχρονα εργαλεία, η έρευνα, μέσα από μια ανάστροφη πορεία, έτεινε να αναγνωρίσει στα ίχνη των έργων της αρχαιότητας την θεωρία της κατασκευαστικής του σύλληψης, αλλά και τις προαπαιτούμενες γνώσεις και το σχεδιασμό της αρχαίας πόλης. Υπό την έννοια αυτή, η ερευνητική συνέργεια από τα πρώτα και όλα στάδια της αποκάλυψης των υδρολογικών κατασκευών, της υποδομής δηλαδή του αρχαίου Πειραιά, με την ερευνητική ομάδα ΙΤΙΑ, του τομέα υδατικών πόρων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δεν εξυπηρετούσε μια συμπληρωματική της αρχαιολογικής έρευνας πλευρά, αλλά εισχωρούσε στον πυρήνα του προβληματισμού, θέτοντας διαρκώς τα δικά της ισοδύναμα ερωτήματα. Παράλληλα, ο φορέας του έργου, Ιατρικό Μετρό ΑΕ, υποστήριξε ασυζητητή κάθε επιμέρους ερευνητική διαδικασία με το δικό της επιστημονικό προσωπικό και τα εξειδικευμένα τεχνικά μέσα που διαθέτει. Οι υποθέσεις εργασίας όφελαν να ελέγχονται από κοινού σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με την πρόοδο της ανασκαφής, δεδομένου ότι μία δεξαμενή προληπτόταν μετά την άλλη, δίνοντας την ευκαιρία εφαρμογής επί πολλαπλών παραδειγμάτων.
Αποτέλεσμα, τα πρώτα συμπεράσματα διατυπώθηκαν σε αρχικό στάδιο, ώστε να χαραχθούν ολοένα καινούργιες ερευνητικές κατευθύνσεις, οι οποίες προσφερόταν εκ των πραγμάτων η δυνατότητα επαλήθευσης. Τα πρώτα συμπεράσματα για τη μορφή, την εξέλιξη και τη χρήση των συστημάτων ίδρυψης του Πειραιά παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Φωλή Αρχαιοτήτων με τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνείου στις 15 Μαΐου αυτού του χρόνου, με τίτλο «Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ίδρυψης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του Μητρό, μια πρώτη θεώρηση» και για την ειδικότερη πληροφόρηση σε αυτό τον σύνδεσμο υπάρχουν αναρτημένες οι ανακοινώσεις. Μια ακόμα πόλη κάτω από την πόλη. Το κύριο έβριμα της ανασκαφής, οι 115 κατασκευές που εντοπίστηκαν στο έργο και σχετίζονται με την ίδρυψη της αρχαίας πόλης, αφενός τεκμηριώνει την διαχρονική εξέλιξη των συστημάτων ίδρυψης και αφετέρου το περιεχόμενό τους φωτίζει σημαντικές και ιδιαίτερες πτυχές της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής της πόλης. Τι ήταν οι κατασκευές αυτές? Οι κάτοικοι του Πειραιά αρχικά προσπάθησαν να καλύψουν τις ανάγκες υδρορώτησής τους από το υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, διανοίγοντας πηγάδια. Όπως φαίνεται, η άκληση νερού από τα πηγάδια δεν αρκούσε για την υδρορώτηση της πόλης και σίγουρα γρήγορα στράφηκαν σε άλλη μέθοδο προμήθειας νερού, κατασκευάζοντας πλέον υπόγειες δεξαμενές περισυλλογής του νερού της βροχής. Οι οικοδονόσκηνες μεγάλων διαστάσεων δεξαμενές κατασκευάζονται από την Οικείο Ειρήνη και μετά. Η κατασκευή τόσο πολλών δεξαμενών σε ολόκληρο το Πειραιά προϋποθέτει οικονομική ευμάρεια και ακμή της πόλης. Με την κατασκευή μεγαλύτερων σπιτιών κατά την ελληνιστική περίοδο έπρεπε να αυξηθεί η χωρητικότητα των ταμιευτήρων αποθήκευσης πρόχειρου νερού. Συνενώθηκαν με σύρακες 2-5 δεξαμενές που σε προημότερη φάση ανήκαν σε διαφορετικές οικίες, αυξάνοντας έτσι αχρηστικά τη δυνατότητα αποθήκευσης σε νερό. Στο τέλος της ελληνιστικής περίοδου, οι περισσότερες δεξαμενές εγκαταλείφθηκαν. Μεσολάβησε η βίαιη καταστροφή ολόκληρης της πόλης το 86 π.Χ. μετά από μακροχρόνια πολιορκία των Ρωμαίων, ο Σύλλας πυρβολεί και καταστρέφει ολόκληρο το Πειραιά, εστία της αντίστασης των Ρωμαίων, στους Ρωμαίους λόγω της συμμαχίας των Αθηναίων με τον βασιλιά του Πόντου, τον Μυθριδάτη. Η πόλη ερήμωσε και η κατοίκηση περιορίστηκε στο λιμάνι και στην περιοχή γύρω από το ιερό του Διός Σωτήρος. Όλες αυτές οι δεξαμενές και τα φρεάτια ήταν περισσότερο πρόβλημα τώρα παρά λύση σε μια κατεστραμμένη πόλη. Οι οπές των στομείων θα πρέπει να αποτελούσαν παγίδες για τους ενεπομείναντες μέσα στα ερείπια κατοίκους. Έτσι, κατά τη φάση ενοικοδόμησης της πόλης, οι περισσότερες υπόγειες κατασκευές, όσες δηλαδή δεν χρειάζονταν για την εξασφάλιση του νερού σε ένα μικρό πλέον πληθυσμό, χρησιμεύσαν ως αποθέτες για την απόρριψη των ερείπιων και την ουσιαστική εκαθάριση του χώρου από μη λειτουργικά πλέον αντικείμενα. Η εικόνα που ανιχνεύεται αρχαιολογικά έπειτα από την ανασκαφή του εσωτερικού των αυτών των κατασκευών, είναι η εικόνα των μαζικών απορρίψεων δομικών υλικών, οικοσκευών, φυσικών υλικών, ακόμα και οστών. Εκτός των ζωικών τέτοιων, εντοπίστηκαν σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις και ανθρώπινα οστά, που ανήκουν προφανώς σε ανθρώπους εγκλωβισμένους με στα ερείπια που δεν ανασύρθηκαν ποτέ. Από το πλούσιο, πολυπίκυλο και άριστα διατηρημένο υλικό, καθώς ένα μέρος του βρισκόταν όλους αυτούς τους αιώνες κάτω από τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, καλυμμένο από τη λάσπη του πυθμένα των κατασκευών, αυτό το υλικό έδωσε εξ αρχής την ευκαιρία στην ερευνητική ομάδα του έργου να μελετήσει την υπόγεια διάσταση της αρχαίας πόλης. Οι προοπτικές ερμηνείες του και οι ερευνητικοί στόχοι καθορίστηκαν με γνώμονα την αναγωγή των ευρημάτων στο ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο. Όσον αφορά τις κατασκευές, η τελευταία τους φάση κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, με τη λειτουργία λουτρών και με την κατασκευή πολυτελών αστικών επαύλειων, όφελε να αντιμετωπίσει τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε νερό. Η ζήτηση καλύφθηκε με την κατασκευή υπόγειου υδραγωγής, που εξασφάλισε συνεχώς το ερχόμενο νερό
καιρό, μεταφερμένο από μακριά. Ο Αρχαίος Πειραιάς. Η πόλη του Πειραιά οικοδομήθηκε βάσει σχεδίου έργο του υπόδομου από τη Μίλητο, στον οποίο μετά το 460 ανέθεσε ο Περικλής την εκπώνηση της πολεοδομικής μελέτης και την επίβλεψη των εργασιών της κατασκευής. Το πολεοδομικό σχέδιο που εφάρμοσε ονομάστηκε Ποδάμιο Νέμεσης. Το μέτρο του σχεδιασμού ήταν πάντα ο άνθρωπος και ο σχεδιασμός εξυπηρετούσε κυρίως τη λειτουργία της πόλης. Βασιζόταν στη χάραξη παράλληλων δρόμων που τέμνονταν κάθετα ώστε να δημιουργούνται οικοδομικά τετράγωνα χαραγμένα με ακρίβεια, τα οποία χωρίζονταν σε 8 οικόπεδα επιφάνειας περίπου 230 τετραγωνικών μέτρων. Τα οικόπεδα έχουν αναλογία 1:2 περίπου και η στενή τους πλευρά βλέπει προς το δρόμο. Η αρχή της ισονομίας που κυριάρχησε στις σχεδίες της πόλης είχε ως συνέπεια την επιβολή ενός συγκεκριμένου προτύπου σπιτιού. Είχαν ομοιόμορφη δηλαδή κάτωση και διαφοροποιούνταν μεταξύ τους μόνο σε σχέση με τη θέση τους στο οικοδομικό τετράγωνο. Κάθε κατοικία ήταν σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζει τη θέα των γύρω κατοικιών, να έχει τις ίδιες αρχές σχεδιασμού ως προς τις συνθήκες υγιεινής και λειτουργικότητας και ώστε να έχει αντίστοιχες αποστάσεις από τα δημόσια κέντρα σε σχέση με κάθε σημείο της πόλης. Η χρήση ενός προκαθορισμένου σχεδίου σχετιζόταν άμεσα με τη διαχείριση των πόρων, την οργάνωση της εργασίας και τον χρόνο κατασκευής. Οι γνώσεις για τα σπίτια της κλασικής περίοδου ήταν σχεδόν ελάχιστες πριν από τις μεγάλες ανασκαφές της Ολύμπου. Με βάση αυτές και τα στοιχεία που διαθέτουμε από τον ίδιο τον Πειραιά, η βασική τριμερής διαίρεση του τυπικού σπιτιού ήταν σαφής. Πυρήνα στις κατοικίες είναι η αυλή. Νότια της οποίας βρισκόταν δύο μικρά βοηθητικά δωμάτια και βόρεια η κύρια κατοικία που αναπτύσσεται σε δύο ορόφους. Οι κατασκευαστικές οδηγίες ενός προκαθορισμένου σχεδίου, παρότι δεν ήταν εξαντλητικές, αφορούσαν τα κύρια στοιχεία του σπιτιού, ενώ η διάρθρωση των εσωτερικών χώρων αφορούσε μονάχα τον ιδιοκτήτη. Η ύπαρξη της αυλής που αποτελεί και την κύρια πηγή φωτισμού, αερισμού και ίδρυυσης της κατοικίας έχει ως συνέπεια την ενδοστρέφεια του σπιτιού και την απομόνωσή του από το εξωτερικό περιβάλλον. Οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δομή της αρχαίας ελληνικής οικογένειας, στην κοινωνική θέση της γυναίκας, αλλά και στην επιθυμία για ανενόχλητη απόλαυση της ιδιωτικής ζωής. Το κυρίως σπίτι αποτελείται από δύο διακριτές αίθουσες, τον Ανδρώνα και τον Νίκο, καθεμιά με τον προθάλαμό της. Ο Ανδρώνας είναι ο ιδιωτικός χώρος του πολίτη, προσφέρεται για κοινωνική ζωή μέσα στο σπίτι, διάλογο και ανταλλαγή πολιτικών απόψεων. Επί το πλείστο έχει τετράγωνη κάτωψη και χωρούσε 3-7 ανάκητρα. Ο κύριος χώρος της κατοικίας ήταν ο οίκος, όπου λάβαναν χώρο οι βασικές λειτουργίες του σπιτιού, ενώ υπήρχε όροφος με τα υπνοδωμάτια. Διαφοροποίηση και μορφολογικές εξελίξεις στις ιδιωτικές κατοικίες σημειώνονται μέσα στο 4ο αιώνα π.Χ. και κατόπιν στην ελληνιστική εποχή. Η αναζήτηση του καλύτερου τύπου σπιτιών και νησίδων διαρκεί όλη την κλασική περίοδο και αποτυπώνεται στα πολεοδομικά σχέδια των πόλεων. Σε σύγκριση με τα λιτά τυποποιημένα σπίτια του Πειραιά και της Μιλήτου, αυτά της Ολύνθου, κτισμένα ύστερα από μια γενιά, είναι μεγαλύτερα και πιο λειτουργικά. Ο Ανδρώνας, το πιο δημόσιο δωμάτιο του σπιτιού, μεταφέρεται προς την πλευρά του δρόμου, ενώ οι χώροι είναι περισσότεροι και πιο άνετοι. Παρατηρούμε ότι εκτός της ευρυχωρίας, ο νότιος προσανατολισμός γίνεται πλέον ακριβής. Στην πόλη της αρχαίας Ρόδου αποφεύγονται οι βόρειες νησίδες, οι οποίες προφανώς εμφανίζουν μειονεκτήματα σε σχέση με τις νότιες, με σκοπό την απόλυτη ισονομία στη χωροθέτηση των κατοικιών της πόλης. Κατά τους νεοκλασικούς χρόνους, η σημαντικότερη αλλαγή στις ιδιωτικές κατοικίες είναι το περιστήλιο. Πρόκειται για περιβαλλόμενη αποκείωνες σε αυλή. Ο μικρός Ανδρώνας αντικαθίσταται με 4 τουλάχιστον αίθουσες υποσίων γύρω από την περίστηλη αυλή. Στην Όλυμπο τεκμηριώνεται η μετασκευή των τυποποιημένων σπιτιών σε μεγαλύτερες με περιστήλιο. Με την πάροδο του χρόνου, οι αρχαίες πόλεις μεταβάλλονται και οι ιδιοκτησίες αλλάζουν και, παρότι τηρούνται οι γενικές χαράξεις δρόμων και οικοδομικών τετραγώνων, αλλάζει η κάτωψη των κατοικιών.
Από την αρχή της ελληνιστικής περίοδου είναι σαφής η τάση για εξέλιξη της κατοικίας ως συνέπεια ευρύτερων κοινωνικών εξελίξεων. Ας δούμε όμως λιγάκι το ιστορικό πλαίσιο αυτής της περίοδου. Η περίοδος της μακεδονικής κατοχής του Πειραιά, μετά το 322 π.Χ., αποτελεί μια εποχή παρακμής και απομόνωσης της πόλης με μείωση των εμπορικών δραστηριοτήτων. Με την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Μακεδόνες το 229 και την αποχώρηση της Μακεδονικής Φρουράς, επισκευάζεται η οχύρωση του Πειραιά. Οι Αθηναίοι αρχικά προσεγγίζουν την Αίγυπτο, ανανεώνοντας τη φιλία μεταξύ τους και τιμώντας τον Πτολεμαίο τον Τρίτο τον Ευεργέτη, 224 π.Χ. Ως συνέπεια αυτών των επαφών, εντοπίζονται οι δράσεις από την Αιγυπτιακή μεταλλοτεχνία στα οικιστικά σκεύη και συγκεκριμένα στα οικεία με ανάλογη διακόσμηση. Κατά το 2ο αιώνα π.Χ., η πόλη ασκεί φιλορωμαϊκή πολιτική. Οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Ρώμης και η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού Ρωμαίων στο πλαίσιο προετοιμασιών κατά τους Μακεδονικούς πολέμους θα είχαν ως αποτέλεσμα την πολιτισμική αλληλεπίδραση και την αύξηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους. Η Αθήνα και το επίνεό της ο Πειραιάς δραστηριοποιήθηκαν πάλι οικονομικά. Η πόλη αποκτά πλούτο και γίνονται νέα τεχνικά έργα. Αποτέλεσμα των αυξημένων εμπορικών δραστηριοτήτων ήταν η εισαγωγή σκευών αλλά και η απομίμηση ξένων προτύπων. Από την εξέλιξη των καθημερινών σκευών διαπιστώνεται αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες με την κατανάλωση φαγητού με περισσότερο ζωμό, σάλτσες και καρικεύματα. Αλλάζουν επίσης και συμποσιακές πρακτικές με την επικράτηση της ατομικότητας έναντι της ομαδικότητας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εποχή μετάβασης προς τον ρωμαϊκό τρόπο ζωής και αυτό ακριβώς θα δούμε στη συνέχεια. Η επίδειξη είναι το χαρακτηριστικό των πλούσιων ιδιωτικών οικειών. Η οικονομική και κοινωνική ενισότητα εκφράζεται μέσω της κατοικίας με διαφορετικούς τρόπους, την κλίμακα, την τοποθεσία, τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο, την επίπλωση. Κοιόνες και επιστήλιο, που κοσμούσαν μέχρι τότε μόνο τα δημόσια κτίρια, δίνουν τώρα ένα νέο γόητρο στην κατοικία. Χρησιμοποιούνται μοσαϊκά δάπεδα σε περισσότερα σπίτια τώρα και σε περισσότερους χώρους των σπιτιών. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η συχνότητα και η πολυπλοκότητα των δικογραφιών. Αυτή η άνθηση της διακόσμησης είναι πιθανότατα το αποτέλεσμα της ευμάρειας σε συνδυασμό με αλλαγές σε συνήθειες που καθιστούν την ατομική επίδειξη περισσότερο αποδεκτή. Είναι εμφανές ότι ένα μεγαλύτερο τμήμα του σπιτιού προορίζεται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Τα δωμάτια υποδοχής καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού και συχνά υπάρχουν περισσότερα του ενός και διαφορετικών διαστάσεων. Σε όλα τα σπίτια εμφανίζεται έντονη αντίθεση ανάμεσα στους ευρύγορους, προσεκτικά διακοσμημένους χώρους υποδοχής των επισκεπτών και στα μικρότερα, ακόσμητα δωμάτια του προσωπικού. Έχουμε τώρα πολυτελέστερα σπίτια που προκύπτουν από τη συνένωση περισσότερων του ενός οικοπαίδων. Δύο ή και τέσσερα γειτονικά οικόπεδα ενώνονται για να δημιουργηθεί ο χώρος για ένα μεγαλύτερο σπίτι. Στον Πειραιά τεκμηριώνονται τέτοια σπίτια στις ανασκαφές του Πανεπιστημίου και στην πρόσφατη ανασκαφή στο Φρέαρ του Μετρό στην πλατεία Δηληγιάννη, όπου από τη συνένωση δύο όμορων οικοπαίδων της κλασικής περίοδου έχει προκύψει τώρα ένα σπίτι με περίστυλη ευρύ. Η ολοσχηρής καταστροφή του Πειραιά το 86 π.Χ. αποτελεί ορόσημο της απότομης διαφυγής της ελληνιστικής εποχής και της μετάβασης στην εποχή της Ρωμαιοκρατίας. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, επισκευάζονται τα ιερά και το λιμάνι και αναστηλώνονται τα δημόσια κτίρια. Χάρη στον Ανδριανό, ο Πειραιάς γνωρίζει νέα ακμή. Χτίζονται πλούσια σπίτια με χαρακτηριστικά στοιχεία τυπικά του ρωμαϊκού ντόμους του αστικού σπιτιού της εποχής. Το 396 μετά Χριστόν, με την επιδρομή των Γότθων του Αλάριχου, η πόλη ερημώνεται και καταλείπεται πλέον οριστικά. Αναπαριστώντας την ελληνιστική οικία μέσα από τα ευρήματα των ανασκαφών. Η οργάνωση του χώρου, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη χρήση του, αναφέρεται στη χωροθέτηση των διαφορετικών δράσεων. Υποστηρίζεται από την ύπαρξη συγκεκριμένων αντικειμένων και σταθερών κατασκευών. Επομένως, έπρεπε να εντοπίσουμε, να συσχετίσουμε και να ερμηνεύσουμε
όλα τα στοιχεία που αποτελούν τη χωρική αποτύπωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, της κοινωνικής οργάνωσης και ίσως των αντιλήψεων των κατοίκων της αρχαίας πόλης του Πειραιά. Υπό την έννοια αυτή, η έρευνα θα έπρεπε να συνδέσει και να ενοποιήσει δεδομένα, ώστε να οδηγήσει τελικά στη σύνδεση του χρήστη με τα αντικείμενα, τοποθετώντας και τους δύο στο ιστορικά προσδιορισμένο κοινωνικό τους πλαίσιο. Με άλλα λόγια, η προσέγγιση που επιλέχθηκε δεν ήταν απλά η καταγραφή, μελέτη και ένδειξη των ιδρυμάτων σε τυπολογικές συνέχειες, αλλά η τοποθέτησή τους σε μια υποθετική αναπαράσταση του αρχικού τους πλαισίου. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισης αυτής είναι η οικία της ελληνιστικής περίοδου, λειτουργίες τις οποίες θα παρουσιάσουμε μέσω των ευρημάτων της ανασκαφής, που βέβαια δεν βρέθηκαν στη θέση τους, αλλά τα μένουν μέσα στις δεξαμενές. Ας ξεκινήσουμε μια περιοχή στο σπίτι, ακολουθώντας την πορεία του επισκέπτη, όπως εισερχόταν σε αυτό από το δρόμο. Η είσοδος της κατοικίας ήταν μία, τονισμένη τις περισσότερες φορές με μια μικρή εσοχή στον εξωτερικό ψηλό τοίχο της κατοικίας, το πρόθυρο και το θυρώνα. Έναν ημιπέθριο ορθογώνιο σε κάθε χώρο που οδηγούσε σε μία από τις στοές της περίστυλης αυλής. Τις περισσότερες φορές η είσοδος γινόταν ανάμεσα από βοηθητικούς χώρους δωμάτια στην πλευρά του δρόμου και κατέληγε κεντρικά στην αυλή και άλλες φορές έκεντρα, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο θέασης του εσωτερικού του σπιτιού από το δρόμο όταν αυτή η ευθύνα ανοιγόταν. Τα αρχιτεκτονικά μέλη και τα δομικά στοιχεία των ελληνιστικών σπιτιών του Πειραιά αποτελούσαν το κύριο όγκο του υλικού απόρριψης στα πηγάδια και τις δεξαμενές, παράδειγμα των οποίων βλέπετε στην οθόνη. Το χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό στοιχείο της ελληνιστικής κατοικίας ήταν η περίστυλη αυλή. Η αξία του περιστυλίου εκλαμβάνεται ως μίμηση και προσομοίωση της δημόσιας αρχιτεκτονικής στο εσωτερικό της κατοικίας. Λόγω χωρικής ανεπάρκειας και σχήματος των οικοπαίδων, όπως λόγω χάρη το οικόπεδο του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά, μπορεί να παρατηρήσει κανένας ότι καμιά φορά τα περιστύλια ήταν συντημένα, καθώς έλειπε η μία του στοά. Οι επισκέπτες περνούσαν διαμέσου της αυλής, ώστε να εισέλθουν στους χώρους διημέρευσης, στον Ανδρώνα. Αυτό που είχε αλλάξει δραματικά σε σύγκριση με τα σπίτια της κλασικής περίοδου ήταν το εύρος των χώρων συνέβρεσης και κοινωνικής επίδειξης του ιδιοκτήτη, χωριορατή από τους επισκέπτες. Η αυλή, ως χώρος πλέον κοινωνικής προβολής, σε αρκετές περιπτώσεις ήταν πλακώστοτη ή με ποτσαλωτό δάπεδο και το περιστήλιο ήταν λίθινο με διακοσμημένα επιστήλια. Παρά τα αυτά, η αυλή συνεχίζει να είναι ο κύριος χώρος των καθημερινών λειτουργιών της κατοικίας. Η διάρθρωση των δωματίων γύρω από μια περίστυλη αυλή ευνοούσε την επικοινωνία των μελών της κατοικίας, ενώ απέτρεπε τη θέαση από τον εξωκόσμο. Προστάτευε επίσης από την προχήτη κυκλοφορία από χώρο σε χώρο, καθώς οι χώροι δεν συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερικές θύρες. Η αυλή λειτουργούσε ακόμα ως πολύπλευρος πυρήνας της οικιακής ζωής, αποτελούσε παράλληλα τον κεντρικό φωταγωγό όλων των χώρων του ισογείου, εξασφαλίζοντας το ήπιο μικροκλίμα και την ευχάριστη διεξαγωγή όλων των καθημερινών λειτουργιών, καθώς βεβαίως ήταν και προσανατολισμένη οικία προς τα νότια, όπως είπαμε. Για την άγγιση του νερού. Τα στόμια των κατασκευών ίδρυυσης βρισκόταν, για ευνόητους λόγους, στις αυλές των σπιτιών. Για την άγγιση του νερού από τις δεξαμενές και τα πηγάδια χρησιμοποιόταν μηχανισμοί άγγισης επάνω σε λίθινη βάση. Στερεωνόταν πλαίσιο αποτελούμενο από δύο κατακόρυφα στηρίγματα και οριζόντιο στέλεχος, όπου στερεωνόταν η περιστεφόμενη τροχαλία. Δύο από αυτές τις τροχαλίες, μεγάλες και μια πολύ μικρή ξύλινη, βρέθηκαν μέσα στα πηγάδια. Έχουν κεντρική τετραγωνιοπή γεμισμένη με μόλυβδο για τη στερεώσή τους στο περιστρεφόμενο άξονα. Στην περιφέρειά της έχει διαμορφωθεί αυλάκι για το σκηνή. Τέτοια σχοινιά, τμήματα σχοινού, βρέθηκαν επίσης σε ένα πηγάδι. Στο σκηνή έδαιναν το σκεύος άγγλησης, κυρίως πύληνους κάδους με οριζόντια τοξωτή λαβή. Τα σκεύια αυτά εντοπίζονται μέσα στο επίπεδο χρήσης των δεξαμενών και των πηγαδιών, καθώς έσπαγαν και έπεφταν στο πυθμένα όσο ήταν ακόμα αυτά στη λειτουργία. Προορίζονταν επομένως αποκλειστικά για την άγγληση του νερού.
Ο συγκεκριμένος τύπος επινοήθηκε στο 2ο τέταρτο του 2ου αιώνα π.Χ. και ενδεχομένως για την άγγλιση, όμως χρησιμοποιούνταν και ξυλινικάδι σαν αυτούς που έχουν βρεθεί στην αγορά της Αθήνας. Μεταφορά του νερού. Αμφορείς και πρόχοι χρησιμεύαν και για τη μεταφορά και για την αποθήκευση του νερού, αλλά σπανιότερα και για την άγγλιση, καθώς εντοπίζονται στον πυθμένα των πηγαδιών δεξαμενών, όπως έπεφταν ή έσπαγαν κατά την άγγλιση. Εσωτερικά ήταν επιχρησμένοι με ρητίν για τη στεγανοποίησή τους και περιορισμό της απώλειας κατά τη φύλαξη του νερού. Στο χείλο στενόταν ύφασμα ή δέρμα για να μην διεισδύουν έντομα και σκουπίδια. Στο λουτρό. Στην αυλή βρισκόταν τα περιεργατήρια, συχνά μια βαρμάρινη λεκάνη πάνω σε βάσιμη μορφή κιονίσκου. Στις λεκάνες αυτές έπλαιναν τα χέρια τους, λουζόταν, αλλά θα μπορούσαν να πλένουν και ενδύματα και σκεύη. Για τη μεταφορά και το ζέσταμα του νερού για το λουτρό, χρησιμοποιείται η ειδική χύτρα πρόχους του 2ου αιώνα με πλαστική διακόσμηση που μιμείται μεταλλικό σχήμα και μεγάλωμα που μάλλον αποδίδει αργυρό σκέλος. Ενιγματικός είναι ο χαρακτήρας δύο μολύβδινων λεβίτων, μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, καθώς βρέθηκαν μαζί, απορριμμένοι εντός φρέατος και όχι βέβαια στη θέση τους, δεν είναι εφικτό να βεβαιωθεί ακριβής χρήση τους. Λόγω του εύπτυκτου υλικού κατασκευής, τους δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη φωτιά. Εξωτερικά, στο πυθμένα τους διασώζονται υπολείμματα από τη σιδερένια βάση τους. Ίσως έστεκαν κάπου στην αυλή, ενδεχομένως σχετίζονται με τη χρήση του νερού. Δεν αποκλείεται βέβαια να βρισκόταν στον Ανδρώνα, έχοντας χρησιμοποιηθεί ως κρατήρις. Η επεξεργασία των πρώτων υλών τροφίμων. Στην αυλή γινόταν αυτή η επεξεργασία για την προπαρασκευή του φαγητού. Για την παραγωγή του απαραίτητου καθημερινά άλευρου, αλέθονταν δημητριακά σε μιλόλιθους οριζόντιας πολυδρομικής κίνησης. Επάνω σε μεγάλες πλάκες, με χαράξη σχήματος υπηρετικής για την αύξηση της τριβής, κινούνταν πολυδρομικά μεγάλοι δρυπτήρες με υποδοχή για το οριζόντιο ξύλο που λειτουργούσε ως λαβή. Η άνω τους επιφάνεια ήταν χωνοειδής και κατέληγε σε μεγάλο ωραίο άνοιγμα, προκειμένου να τοποθετούνται τα σιτηρά και σταδιακά οι σπόροι να καταλήγουν στην επιφάνεια τριβής. Χρησιμοποιούνταν επίσης όλμη στα μεγάλα κουτιά με ξυλινό κόπα με τον ύπαρο και κινόταν κάθετα παλιδρομικά για τη σύγκληψη καρπών, αλλά ίσως και για την παραγωγή χαρακτοκομικών προϊόντων. Μικρότερα βαρμάρινα ιδία, θύε, μπορούσαν να χρησιμοποιούνται είτε ως λεκανίδες, είτε ως κουτιά με μαρμάρινο και με μαρμάρινο χέρια, τους δέρικες, με λαβή σε σχήματα χτύλ που κινούνται περιστροφικά για την κονιωτοποίηση δημητριακών, μπαχαρικών, καλλιτικών, χρωστικών ή φαρμακευτικών ουσιών. Τα πύληνα ηλικία με προφορή, λόγω του μαλακού υλικού τους και καθώς δεν φέρουν ίχνη τρυπής, δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται για σκληρά όπως τα δημητριακά, αλλά για την παρασκευή σαλτσών, με την ανάμειξη και σύνθλιψη τυριών, λαχανικών, βοτάνων και μπαχαρικών. Οι δραστηριότητες που συνδέονται με την παρασκευή του φαγητού, όταν δεν το επέτρεπαν βέβαια οι καιρικές συνθήκες, μεταφερόταν στους χώρους του μαγειρίου. Σε επικοινωνία με την αυλή βρισκόταν ο βοηθητικός χώρος του μαγειρίου. Ειδικά για τον Πειραιά δεν υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη εικόνα των χώρων των μαγειρίων και στις κατοικίες της περίοδου της. Στη Δήλο τα μαγειρία και η βοηθητική του χώρη τεκμηριώνονται σε μια ζώνη προς την πλευρά του δρόμου και σε άμεση επικοινωνία με την αυλή. Οι λειτουργίες της παρασκευής του φαγητού εκτείνονται βέβαια τόσο στην αυλή όσο και για να εξυπηρετηθεί ο Ανδρώνας, όσο και σε άλλους εσωτερικούς χώρους των οίκων της κατοικίας. Το 2ο αιώνα δεν εντοπίζονται στις οικίες μόνιμες εστίες μαγειρέματος, αντιθέτως διαδόθηκαν ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο τα πύραυλα. Πρόκειται για εισταγμένα κεραμικά σκεύη που αποτελούνται από δύο μέρη. Στο ανεμοσφαιρικό μέρος τοποθετείται η καύσιμη ύλη και οι εξοχές σχήμα γενεοφόρων σατήρων στήριζαν το μαγειρικό σκέλος. Οι οπές στο κάτω τμήμα της λεκάνης εξυπηρετούσαν στην οξυγόνωση της φωτιάς. Το κάτω κονικό κεντρικό στήριγμα έχει άνοιγμα εξαρισμού που εξυπηρετούσε επίσης την απομάκρυνση της στάχτης. Χρησιμοποιούνταν ως κινητές εστίες που επέτρεπαν το μαγείρεμα τόσο εξωτερικά στις αυλές όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιούνταν επίσης και ως θερμάστρες στα δωμάτια της οικίας, ενώ υποστηριχθήκε πως λειτουργούσαν και ως δομήσκοι. Παρόμοια σκεύη πιθανότατα κατασκευαζόταν και από μέταλλο.
Ως κεραμικά σκεύη έχουν βραχίδια παρουσία και εμφανίζονται από το 2ο αιώνα ως το 2ο τέταρτο του 1ου αιώνα π.Χ. Για τις ανάγκες παρασκευής του φαγητού, το κάθε νοικοκυριό ήταν φωτιασμένο με χύτρες διαφόρων μεγεθών. Πρόκειται για βαθιά σκεύη με λαβές, όπου προετοιμαζόταν με κρυφτά φαγητά με ζωμό. Ορισμένες παρήχθηκαν σε τοπικά εργαστήρια, αλλά κατά το 2ο αιώνα π.Χ. ήταν εισαγμένες. Από τον εξοπλισμό του μαγειρίου εντοπίζονται επίσης μικρότερες λοπάδες, σπανιότερα με λαβές, συχνότερα όμως χωρίς λαβές, οι πλατάνες, οι οποίες εισάγονται από την Ανατολή μετά τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. Ήταν κατάλληλες για την παρασκευή ψαριών, που αρχικά ψήνονταν και μετά σιγόβραζαν στο ζωμό τους ή σε σάλτσα. Με το πόμα τους κλειστό μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στο φούρνο για την παρασκευή ψητών φαγητών, σαν δάστρα. Σπανιότερα εμφανίζονται τα ριγά σκεύη, σαν τη γάνια ή τα ψιά, το τάγινο, όπου τα φαγητά περισσότερο ψήνονταν παρά τηγανίζονταν. Στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ. εισάγεται από την Ιταλία και αντιγράφεται από τα τοπικά εργαστήρια ένας τύπος ταγίνου, το όρλο πιφίτο, νομίζω, όρλο πιφίτο, ενδεικτικό των σχέσεων με τη Δύση. Η εισαγωγή του σχήματος ίσως συνοδεύεται και από την υιοθέτηση και ανάλογων νέων ξένων εδασμάτων, όπως η δημοφιλή στροβακή κουζίνα Πίτα Πατίνα. Τα πόματα είναι λιγότερα από τα μαγειρικά σκεύη και δεν ήταν κατασκευασμένα απαραίτητα από τον ίδιο πυλό και από το ίδιο εργαστήρι. Ενδεικτικό το ότι πόμα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά σκεύη και μπορούσε μάλιστα ως πόμα να χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε άλλο επίπεδο σκεύος. Παραπλέον του μαγειρίου βρισκόταν ο αποθηκευτικός χώρος όπου φυλάσσονταν τα απαραίτητα τρόφιμα. Τα δημητριακά φυλάσσονταν σε ξηρό χώρο, όπως λέει και ο Ξενοφόνος, οικονομικό, τα ξηρά, το στεγνό, το σύγχρονο, ενώ σε εσωτερικό και στο δωμάτιο ήταν ο πυθών ιονενών, ο κατάλληλος δροσερός χώρος και τη φύλαξη του ίνου, τα διψυχινά των ίνων. Χρησιμοποιούνταν μεγάλη πίθη στερεωμένη σε μολυβδοχώρηση σε λίθινες βάσεις, δύο διαφορετικών τύπων, ανάλογα με το αν το αγγείο που υποδεχόταν είχε επίπεδη ή οξυπίθμενη βάση. Χρησιμοποιούνταν επίσης εμπορική αφορή ως αποθηκευτικά σχέδια των οίκων και γι' αυτό τον λόγο εντοπίζονται σε αυθονία στο στρώμα καταστροφή του σύλλαμου. Από τα αποθηκευμένα τρόφιμα βρέθηκαν άφθονοι καρποί με στα πηγάδια, όπως ελιές, καρύδια, αμύγδαλα, φουρτούκια, σίκα, σταφύλια και εδόδυμα κουκουνάκια. Ενιγματική είναι η χρήση ενός σκεύους που μοιάζει με μικρογραφία των πίθων της ελληνιστικής περίοδου και εμφανίζεται στο διάστημα 125 με 86 π.Χ. Η μελανή βαφή στο εσωτερικό δείχνει ότι είχε πρακτική χρήση. Το ριζόδιο πλατή χείλος δεν επιτρέπει την πόση και η στενή κομβιώσιμη βάση δεν είναι στέρεη. Το αγγείο παρόμοιου σχήματος, αλλά με οποία από την αγορά, ίσως χρησιμοποιούνταν για τον διαχωρισμό λαδιού, με το λάδι να υπερχειλίζει από το χείλος. Για τη μετάγγιση από τα αποθηκευτικά σκεύη και τη μέτρηση της απαραίτητης ποσότητας του τροφίμου που χρησιμοποιούνταν ως υλικά μαγειρέματος, χρησιμοποιούνται οι ασκοί, χώρες, χωρίς βάση, όπως στις σημερινές έσχολες. Βρέθηκαν τρία διαφορετικά μεγέθη. Εμφανίστηκαν στην Αττική μετά το 170 π.Χ. και ενδεχομένως αποτελούν από μίμηση μεταλλικών πρωτήτων. Η διάτρηση του ενός προκειμένου να επισκευαστεί αποτελεί ένδειξη ότι το συγκεκριμένο τουλάχιστον χρησιμοποιήθηκε για στερεά. Το κάτω ημισφαιρικό τμήμα τους διαμορφωνόταν σε μήτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα έχουν όμοιο και ελεγχόμενο μέγεθος. Μάλιστα στην αγορά, δύο παρόμοια οικεία ήταν επίσημα μέτρα με σφράγισμα πιστοποίησης. Χρησιμοποιούνταν επίσης και για τη μετάγγιση του κρασιού, όπως αποδεικνύει η ανάγκη παράσταση σε βωμό της Στήλου, όπου απεικονίζονται τέτοια σκεύη για να γεμίσουν κρατήρα. Επίσης, στην αγορά, ένας ασκός με βάση φέρει επιγραφή που δείχνει ότι είχε συμποσιακή χρήση. Δεν φαίνεται να σχετίζονται με την άγκληση και μετάγγιση νερού, καθώς εντοπίζονται αποκλειστικά σε στρώματα απορρίψεων και όχι στο στρώμα χρήσης των πηγαδιών. Ο ανδρώνας. Το μαγειρίο και οι υπόλοιποι χώροι εξυπηρετούσαν κατά κύριο λόγο τον ανδρώνα, τον πιο πολυτελή χώρο της οικίας του και δημόσιο χαρακτήρα, τα δεφανά ως αφάως δεόμενα έρχονται και σκεύη εστί, όπως αναφέρει ο Ξενοφόνος, στον οικονομικό και πάλι. Ήταν η αίθουσα συμποσίων που διαφημάτιζαν, αλλά διοργάνωναν και κοινωνικές εκδηλώσεις. Ο ανδρώνας
Έχει πλέον αλλάξει μορφική κλίμακα. Από το τετράγωνο τη κάτω σε διακοσμημένο δωμάτιο με προθάλαμο τη τεροκλασική εποχή, χωροθετείται τώρα σε ζώνε πτέρυγε πολυτελών δωματίων γύρω από την περίστικη αυλή. Τα συγκεκριμένα δωμάτια, συνειδητά διαφοροποιημένα προ το μέγεθο και την μορφή του, θα πρόσφεραν με βεβαιότητα μια εξεγενισμένη διαβίωση σε ένα πολυτελέ περιβάλλον και θα χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση σε ξεχωριστέ περιπτώσει όπω στην υποδοχή και τη φιλοξενία επισκεπτών. Χαρακτηριστικό των αιθουσών αυτών είναι ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερικές θύρες. Η κίνηση μεταξύ δύο χώρων γινόταν μόνο από την περίστικη αυλή. Η μία και μοναδική είσοδος σε καθένα από αυτά τα δωμάτια καταδεικνύει ότι μπορούσαν να λειτουργήσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα από την κατοικία που εξασφαλίζεται έτσι και η απομόνωση των μελών της οικογένειας. Σε κάθε συμποσιακή αίθουσα, ανάλογα με το μέγεθός της, βρισκόταν τρία, πέντε ή επτά κλίνες περιμετρικά κατά μήκος των τοίχων. Στην επίστεψη του ορνευτού ποδιού κλίνης, επάνω στην οποία στριζόταν η ανάκληση, μάλλον ανήκει αυτό το μικρό μεγέθους ξύλινο δωρικό επίκρανο, με άβακα που φέρει οριζόντιο πι, το οποίο βρέθηκε στο πυκμένο ενός πηγαδιού. Ο ίνος μεταφερόταν σε αμφορείς, όπως ο πολυτελής αμφορέας με γραπτή διακόσμηση δυτικής κλητίος με δικτυωτό κόσμημα και ζατρίκιο στο νόμο, κλάδι δάφνη στο λαιμό και με πλαστική διακόσμηση στις λαβές. Για τη μεταφορά αρκετής ποσότητας κρασιού από ένα άτομο θεωρούνται ιδανικότερες οι λάγινοι αντί για τους αμφορείς από το πρώτο μισό του τρίτου αιώνα. Οι μεγάλες λάγινοι χρησιμοποιούνται για το εμπόριο κρασιού και αποτελούσαν μάλιστα μέτρο πώλησης. Το τελευταίο τέταρτο του τρίτου αιώνα αρχίζουν να χρησιμοποιούνται οι μικρές κοσμημένες λάγινοι στον Αμβρώνα ως συμποσιακό σκεύος, καθώς μοιράζονταν γεμισμένες με κρασί ανακλίνη. Τέτοιες λάγινοι προς στιγμή δεν έχουν εντοπιστεί. Η ανάμειξη του λίμνου γινόταν στους κρατήρες, οι οποίοι όμως δεν βρίσκονται στο επίκεντρο των συμποσίων όπως τα προηγούμενα χρόνια. Η χρήση τους περιορίζεται και γι' αυτό αποτελούν πλέον σπάνιο σχήμα, γεγονός που ίσως οφείλεται στη χρήση αντίστοιχων μεταλλικών. Βρέθηκε ένας ιδιαίτερα πολυτελής κρατήρας με ανάγκη κονιστική διακόσμηση, όπου αποδίδεται ανακεκλημένος Λιόνισος, Θησέας που καταπάγει στη Μερόπαλο, Ερωτηδής, Ιδρώβια, Πτηνά και Άμελος. Φέρει ακόμα γραπτή διακόσμηση ρυθμού δυτικής κλητίος, αποδίδοντας αστέρι στο μετάλλιο εσωτερικά και γερλάντα με λοχόσχημα φύλλα ψηλά. Εξωτερικά αποδίδονται γερλάντες με κρεμάμενα λοχόσχημα φύλλα. Χρονολογείται στο 1ο τέταρτο του 2ου αιώνα. Μαζί βρέθηκαν οι δύο κρατήρες, ο ένας με ανάγλυφη διακόσμηση πετάλων και ο δεύτερος ανάγλυφη διακόσμηση αμφέων. Προέρχονται μάλλον από την ίδια αίθουσα συμποσία και χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του δεύτερου αιώνα στο πρώτο τέταρτο του πρώτου αιώνα π.Χ. Χαρακτηριστικό των τριών κρατήρων αποτελεί και το μικρό του μέγεθο, αντικατοπτρίζοντας την αλλαγή στις συμποσιακές συνήθειες. Πλέον δεν μοιράζονται όλοι οι συμποσιαστές το κρασί από ένα μεγάλο κρατήρα, αλλά διανέμεται μικρή ποσότητα κρασιού ανακλίνει και κάθε συμποσιαστής αναμειγνύει το κρασί ανάλογα με τις προτιμήσεις του. Η αλλαγή αυτή ίσως οφείλεται στην αύξηση της αίσθησης της ατομικότητας τη συγκεκριμένη εποχή. Η χρησιμοποίηση του κρατήρα αντί της λαγίνου, που προτιμούνται γενικότερα αυτή την εποχή, αποτελεί ίσως ένδειξη διατήρησης παλαιών αξιών στον Πειραιά. Για τη μετάκυση του κρασιού από τους κρατήρες χρησιμοποιούνται χάλκινες αρίτενες ή πύχινοι αργύρες. Ο τύπος με ευρυστόμιο χρησιμοποιείται κατά το πρώτο μισό του δεύτερου αιώνα π.Χ. και αντικαθίσταται στο δεύτερο μισό του δεύτερου από τον τύπο με στενότερο στενό. Η Ινοχώη αποτελεί το τυπικό αττικό οικείο διανομής κρασιού. Στην ελληνιστική εποχή εκλείπουν οι μεγάλες και μεσαίες Ινοχώες και αντικαθίσταται από τις μικρές, γεγονός που ίσως αντικατοπτρίζει και αυτό μια αλλαγή στις υποσχετικές πρακτικές. Ενδεχομένως διανέμονταν από μία Ινοχώη σε κάθε κλίνη, αντί να σερβίρονται όλοι οι συμποσιαστές από μια μεγαλύτερη κοινή. Οι κάθαροι ήταν τα διαδεδομένα συμποσιακά αγία στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. Σπάνια όμως συναντώνται στο υλικό πλήρωσης των δεξαμενών και των πηγαδιών. Ο κάθαρος με διακόσμηση δυτικής κλητίας και ανάλυπες λαβές, που χρονολογείται μάλλον στο 4ο τέταρτο του 3ου αιώνα π.Χ., αντιγράφει βιωτικά πρότυπα.
διακοσμημένο σε ρυθμό δυτικής κριτίος, ήταν ο ημισφαιρικός σκύφος Πιάλη του 2ου μισού του 2ου αιώνα. Με αστέρι στο μετάλλιο σχετικά και κυματοειδή ταινία ψηλότερα. Από το 240 έως το 220 π.Χ. καθιερώνεται ως υποσιακά σκεύη η μεγαλική σκύφη με ανάλυτη διακόσμηση. Αποτελούν αττική επινόηση βεβαίως, αντιγράφοντας αιγυπτιακά μεταλλικά πρότυπα, που μάλλον σύχθηκαν για τις ανάγκες τέλεσης εορτών με αγώνες προς τιμή του Πτολεμαίου του Τρίτου του Ευεργέτη από το 224-223 π.Χ. Έχουν βρεθεί σκύφη με φυτική διακόσμηση, ερωτηδίες και βουκαλικά τοπία, που χρονολογούνται στα τέλη του 3ου με 1ο 4ου του 2ου αιώνα. Αρκετοί μεγαλικοί σκύφοι φέρουν εικονιστική διακόσμηση κακής ποιότητας, με έντονα έξερα τον άγλυφο, αλλά χωρίς λεπτομέρειες, καθώς προήλθαν από μήτρες αντιγράφων παλαιότερων σκύφων. Χρονολογούνται στο 2ο 4ου του 2ου αιώνα. Αποδίδεται το θέμα της αρπαγής του Γαλιμίδη από το Δία, σκηνή κυνηγιού και τα βρομαχή, Ηρακλής με αυγή και σιλμός. Η παραγωγή των μεγαλικών σκύφων σταματά από τα μέσα του 2ου αιώνα. Συνεπώς, η έβρεσή τους στα στρώματα καταστροφής του Σύλλα οφείλεται στο ότι συνέχισαν να χρησιμοποιούνται για αρκετό καιρό μετά την κατασκευή τους, καθώς ήταν δημοφιλή πολυτελή σκεύη και είχαν υψηλή αξία. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανήκαν στο στρώμα χρήσης των δεξαμενών και είχαν πέσει τυχαίες τοπισμένα. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για τους κανθάρους και τους σκύφους με διακόσμηση δυτικής κλητίας. Από τα μέσα του 2ου αιώνα εισήχθη ο τύπος του μεγαλικού σκύφου με διακόσμηση πετάλου που μιμείται μεταλλικά πρότυπα και έγινε πολύ δημοφιλής αντικαθιστώντας τους άλλους τύπους. Συναντάται πολύ συχνά στα στρώματα της καταστροφής του Σύλλα. Ο δίωτος σκύφος Κύλικα, κνηδιακό τύπο, αποτελεί τυπική απομίμηση μικρασιατικού προτύπου που εισήχθη μετά το 2ο 4ο του 2ου αιώνα, ενδεικτικό των αυξημένων εμπορικών δραστηριοτήτων μετά την απόκτηση του ελέγχου της Δήλου το 166 π.Χ. Μια απλή μορφή Αγίου Πόσης αποτελεί ο γονικός αόρτος σκύφος που χρονολογείται στο 2ο 4ο με τέλη του 2ου αιώνα, τύπος συνηθισμένος λίγο πριν την καταστροφή του Σύλλα. Κατά τη διάρκεια των συμποσίων, αλλά και στα καθημερινά γεύματα, χρησιμοποιούνται για το φαγητό πινάκια διαφόρων τύπων. Αριθμητικά υπερτερούν τα πινάκια με ένα αναδιπλούμενο χείλος. Μετά τα μέσα του 2ου αιώνα του Χριστού γίνονται πιο βαθιά, με μικρότερη βάση, ίσως λόγω μεταβολής των διατροφικών συνηθιών, με την προτίμηση των πιο ρευστών εδεσμάτων και με περισσότερη σάλτσα. Στα τέλη του 2ου αιώνα είναι ημίβαθα εξωτερικά, αφήνοντας άβαφο το κατ' οπτήματος, ένδειξη ποιοτικής παρακμής, που ίσως οφείλεται σε αύξηση της παραγωγής. Χρησιμοποιούνται επίσης τα απλά, χαμηλού κόστους και συχνά αμελώς κατασκευασμένα πινάκια με εξέχον χείλη. Συνηθισμένα τα αμελούς και πρόχειρης κατασκευής μικρά πινάκια με αυλαποτό χείλος, ένα αντικό σχήμα που με μεγάλη παράδοση που δεν εξήγηθηκε ποτέ και έτσι δεν το μιμήθηκαν, καθώς πρόκειται για ένα απλό χαμηλής ποιότητας σκεύος. Ο τοπικός χαρακτήρας του ίσως οφείλεται στο ότι το συγκεκριμένο πινάκι ενδεχομένως συνδέεται με κάποιο αττικό θρησκευτικό έθιμο, καθώς χρησιμοποιείται ευρέως σε τελετουργικές πυρές. Στα τέλη του 2ου αιώνα εμφανίστηκε νέο τύπο πινάκια με χείλος προς τα άνω, μιμούμενα ιταλικά πρότυπα, ενδεικτικά των σχέσεων με τη Δύση και των νέων διατροφικών συνηθιών. Η άοτη σκύφη έχει νόσημη και καλλικόσημη, λόγω του σχήματός τους δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν για πόση, αλλά μάλλον ως βαθιά πινάκια για αφυψίματα και εδέσματα με άφθονο ζωμό. Κατά το 2ο αιώνα π.Χ. ο καλλικόσχημος σκύφος αποτελεί ένα ιδιαίτερο δημοφιλές σχήμα. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο καλλικόσχημος σκύφος περγαμίνου τύπου που αντιγράφτηκε στην Αττική από πρότυπα εισαγμένα από την Ανατολή ή την Ιταλία, ενδεικτικό επίσης των εμπορικών σχέσεων. Αναπόσπαστο μέρος του συμποσίου ήταν η διασκέδαση, η μουσική, τα θεάματα και βέβαια τα τυχερά παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια των συμποσίων, αυλητρίδες διασκέδαζαν τους υποσιαστές και τμήμα ενός οστέλινος ποδηλωτού απλού βρέθηκε σε φυγάρα. Σε αντίθεση με τα παραδείγματα της αγοράς της Αθήνας και της Κορίνθου, σώζεται το ακροφύσιο που διωγγώνεται έχοντας ατρακτοειδές σχήμα και στο οποίο έχει διαρριχθεί ορθογώνιο οπίου. Εντός της στερεωνόταν κλειδί σε μορφή μικρομοκλού για να ανοιγοκλίνει ελεγχόμενα το οποίο άνοιγμα ή για να πιέσει το γλωσσίδι εντός και με αυτόν τον τρόπο να παράγονται διαφορετικές νότες. Το δεύτερο στέλεχος δεν φέρει καμία οπή. Αντιθέτως, τα υπόλοιπα σωζόμενα δείγματα απλών έχουν διανυχθεί διαδοχικές
λειτουργικές οπές στα στελέχη. Οι αυλοί χρησιμοποιούνται επίσης στις εορταστικές τελετές, αλλά και από τα παιδιά κατά τη διδασκαλία της μουσικής. Στο πλαίσιο της διασκέδασης, οι άντρες έπαιζαν τυχερά παιχνίδια, όπως κύβους, ζάρια δηλαδή, που τους χρησιμοποιούσαν ανά τρεις. Έχουν βρεθεί 7 οστεϊνά ζάρια, από τα οποία τα 6 έχουν ραβδώσει με σέντες. Έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια με 3 ζάρια και πιόνια φακοειδού σχήματος από χρωματιστό γελί. Αγαπημένο τυχερό παιχνίδι ενηλίκων ήταν και η τσάκαλη. Για το φωτισμό των δωματίων κατά τις νυχτερινές ώρες χρησιμοποιούνται λίχνη διαφορών τύπων. Εντοπίζονται τροχύλατοι τύποι που συνεχίζουν την παράδοση των τοπικών εργαστηρίων με βαθύτερο πλέον σώμα, βυθισμένη άνω πλευρά, μικρότερη αφιπλήρωση και μακρύτερο πληκτήρα. Έχουν τώρα να ανταγωνιστούν τους πιο πλούσιοι δεκοσμημένους λίχνους που κατασκευάζονται σε μήτρα με ανάπτυκτη γραπτοτή διακόσμηση πετάλων σε ακτινοτή διάταξη. Ορισμένοι έχουν ψηλό περιχύλωμα για να μην γίνεται το λάθη κατά τη μεταφορά του σε λίχνη με τους τρεις νυκτήρες, ήταν σπάνιοι. Είχαν οικιακή χρήση βέβαια, καθώς απέδιδαν περισσότερο φως χρησιμοποιώντας 3 φυτίλια που τροφοδοτούνται με λάδι από κύμα δοχείο, χρησιμοποιούνταν επίσης για να φωτίσουν μεγάλους χώρους. Όμως έχουμε και τους πιο πρακτικούς, αλλά φθηνούς λίχνους από πορόδι πυλό που εισάγονται το 2ο αιώνα από τη Δήλο. Η κύρια κατοικία, ο οίκος. Η κύρια κατοικία διαμορφώνεται στη βόρεια πλευρά των συνωμένων πλέον οικοπαίδων, ώστε να ευνοείται από τον νότιο προσανατολισμό. Είχε μεγαλύτερους και περισσότερους χώρους διαβίωσης και το πιο πιθανό το εσωτερικό μέση να έχει εσωτερική κλίμακα ανόδου προς τους θαλάμους στον όροφο. Πρόκειται για την πιο ιδιωτική ζώνη διημέρευσης των μελών της κατοικίας. Το βασικό χαρακτηριστικό της κύριας κατοικίας ήταν η κεντρική εστία. Ο χώρος της εστίας πιθανολογείται ότι ήταν διόροφος, οπότε περιλάμβανε κλίμακα ανόδου προς τα υπνοδωμάτια. Η ιδιωτική ζώνη της κυρίας κατοικίας αναπτυσσόταν σε αρκετά δωμάτια, έτσι ώστε οι γυναικείες δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό, την προετοιμασία του φαγητού, τη μαγειρική, την ύφανση κλπ. Συνέχιζαν να λαμβάνουν χώρο σε απομονωμένους χώρους όταν ο ανδρός προξενούσε επισκέπτες. Στον άνω όροφο βρισκόταν η ιδιωτική χώρα της οικίας, το κύριο υπνοδωμάτιο, δηλαδή ο θάλαμος και ο γυναικονίτης. Στο θάλαμο φυλάσσονταν μέσα σε μεγάλα ξύλινα κυβότια τα υπάσματα, ενδύματα, κλινοσκεπάσματα και όλα τα πολύτιμα αντικείμενα του οίκου και όπως λέω ξενοφών στον οικονομικό. Ο μεγάλο θάλαμος ενοχυρό όν, τα πλήση του, άξια και στρώματα και σκεύη παρεκάλι. Στο γυναικονίτη, οι γυναίκες περνούσαν τον ελεύθερο τους χρόνο φαίνοντας, παίζοντας παιχνίδια και περιμένοντας για τον καλοπισμό τους μέσα σε οστέινες, ξύλινες, μπαρμάρινες και πύλινες πηξίδες, φυλάσσονταν τα ψυνήθια, τα κοσμήματα και τα καλλιτικά τους. Οι πηξίδες ήταν τα πολυτελή σκεύη των γυναικών, όπως τα σπιρτικά σκεύη ήταν τα αντίστοιχα πολυτελή των ανδρών. Το πόμα μιας μεγάλης κοινωνικής πηξίδας είναι διακοσμημένο με ρυθμό δυτικής κλειπτίας με κλαδική σου. Ιδιαίτερα πολυτελή ήταν η μαρμάρινη πηξίδα, ενώ ο οστέινος δίσκος που μάλλον ήταν πόμα οστέινης της ξύλινης πηξίδας. Εντός κλινδρικής πηξίδας έχει διατηρηθεί η σκόνη της λευκής κλινδρικής καλλιντικής ουσίας από ανθρακικό μόλιδο. Τα κοσμήματα, η πούδρα δηλαδή, ναι. Τα κοσμήματα, τα μυρωδοχεία και τα ενδύματά τους τα φύλασαν σε μικρά και μεσαίου μεγέθους ξύλινα κυβότια, συχνά πλούσια διακοσμημένα. Από τη διακόσμηση των κυβωτίων μάλλον προέρχονται οι οστέινοι δακτύλοι, οι οποίοι στερεωνόταν με χάλκινους ύλους ως εφηλίδες. Έχει υποστηριχθεί επίσης ότι μπορεί να είναι πείραπτη ως τα υποσμητικά στοιχεία των ενδυμάτων. Η κυρία του ύπου διέθετε άφθονα λεπτεπείραπτα εξαρτήματα καλοπισμού, όπως ο στέινα και ξύλινα χτένια. Ένα διπλό ξύλινο χτένι βρέθηκε στο Σεφρέα. Πιο εξειδικευμένη χρήση είχε το πολύ μικρό στέινο χτενάκι, μάλλον για τις βεφαρίδες και τα φρύδια. Με οστέινα κοκκιάρια χρησιμοποιούνταν η απαραίτητη μικρή ποσότητα των ψημιθείων. Με χάρκινες και οστέινες φορεώνες διακοσμούσαν τα ενδύματα. Από τα πολύτιμα κοσμήματα που είχαν βρέθηκαν τμήματα αρχηρού διαδήματος κρυμμένα μαζί με θησαυρών νομισμάτων στο δάπεδο μιας οικίας κατά την αναστραφή του φρέατος Δηληγιάννη. Η ιδιοκτήτης όμως μάλλον δεν επιβίωσε ώστε να επιστρέψει και να πάρει το κρυμμένο θησαυρό. Άφθονα είναι τα τρακτόσημα μυρωδοχεία που βρέθηκαν απορριμμένα ως μέρος της οικοσκευής. Λόγω της διάδοσής τους, του
πλήθους και της παρουσίας του στάφους, πιθανότερο είναι να υπερήγαν αρωματικά έλαια, αντικαθιστώντας τις Λυκύθους. Δεν αποκλείεται να υπερήγαν ψημίδια, καθώς στη Συρία βρέθηκαν μυρωδοχεία με ειζήματα από κατάλοιπα ψημιδίων και με πολύματα ροδόχρωμης πούδρας από οξύδιο του σιδήρου. Υποστηρίχθηκε επίσης ότι χρησιμοποιούνται και στην κουζίνα για καρικέρματα. Πιθανότατα ήταν εισηγμένα, άμμος, τα δικά μας τουλάχιστον είναι άμμος της προέλευσης. Τα μυρωδοχεία μέσω νεύων χείλων συζάγονται στην Αττική κατά το 180-165 π.Χ. εμφανίζονται στην Κύπρο και στην Κνίδο από το 4ο του 3ου αιώνα π.Χ. Ο χώρος των παιδιών συνδέεται με αυτόν των γυναικών, καθώς μεγάλωναν μαζί με τη μητέρα τους. Ο χούσκος δημιουργεί το ιθμοειδές στήλαστρο με ανάλογη διακόσμηση δετάλων, χρονοδοτούνται στον 1ο-4ο του 1ου αιώνα. Ενδεχομένως χρησιμοποιούνται για το ταΐζουν τα ρεύη μεγάλα ή με χυλοτροφίμων όταν φτάνουν σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Καθώς είναι πολυτελές σκεύος, θα μπορούσε να θεωρηθεί και σκεύος του μαγειρίου, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί η χρήση του ως ποτικό σκεύος για να προσθέτουν σάλτσα στο φαγητό. Η αστράγαλη ήταν αγαπημένο παιχνίδι δεξιότητας των παιδιών αλλά και των ενηλίκων για τους οποίους είχε χαρακτήρα τυχαίου παιχνιδιού. Βρέθηκε πλήθος αστραγάλων, αρκετοί από τους οποίους έχουν λιανθεί, ενώ σε μερικούς έχουν διανυχθεί οπές. Σε έναν αστράγαλο εγχαράχθηκε η γραφή STA. Η οικιακή λατρεία. Αποχωρώντας από τον Νίκο, περνούμε πάλι από την Αφρική. Καθώς οι λατρευτικές τελετές είχαν υπαίθριο χαρακτήρα, ήταν μάλλον ο κύριος χώρος της οικιακής λατρείας. Τα αγάλματα των Θεών, που λατρεύονταν στον κάθε οίκο, βρίσκονταν σε ιερά διαμορφωμένα ως κόγιες στον τοίχο της Αγγλής, κάτι σαν τα σημερινά εικόνας. Λατρευτικό χαρακτήρα είχαν τα βαρβάρινα κομμάτια που βρέθηκαν στις δεξαμενές και φρέτα κολλημένα μαζί με το υλικό προερχόμενο την καταστροφή του Σύρου. Τα κλειστά σύνορα στα οποία ανήκουν χρονολογούνται στο 2ο μισό χιλιέτερο με το 1ο-4ο του 1ου αιώνα π.Χ. Το βαρβάρινο αγραμματίδιο Κυβέρης, πιθανότατα βρισκόταν τοποθετημένο εντός ουριώματος Ναΐσκου, ενδυχισμένο, μάλλον, σε τείχο της Αγγλής. Σε ορισμένα ανάγλυφα κυβέρνηση αποδίδεται συμφύης ο αντίστοιχος Ναΐσκος. Η ανατολικής προέλευσης μητρική θεότητα λατρευόταν ιδιαίτερα στον Πειραιά από τους μετήχους, αλλά όχι μόνο. Η όρθια ανδεδειμένη γυναικεία μορφή ίσως είναι Αφροδίτη. Ακολουθεί τα ιστεροκλασικά πρότυπα του 4ου αιώνα και αντιγράφει έργο μεγάλης πλαστικής όπως το μαρμάρινο άγαλμα του 330 π.Χ. της Ακατιστήχης στην Αγορά. Στηρίζεται στο αριστερό της πόδι και έχει ελαφρώς λυγισμένο το δεξί σε στάση κοντραπόστο, με το σώμα της κεκλειμένο να καμπυλώνεται προς τα άνω σε σχήμα S. Ο πτυχωτός εφαρμοστός χιτώνας διαγράφει το σώμα και μεζωσμένος ψηλά, κάτω από το στήθος. Με το αριστερό της χέρι να σηκώνει ελαφρώς το βαρύ λυγμένο στη μέση, τη σημάδιο. Το δεξί να σηκώνει το κατάμενο χέρι λύπη, όπως και το κεφάλι. Καθήμενη σε πλάγια θέση πάνω σε λάπη, αποδίδεται γυναικεία μορφή, ενδεδειμένη με μακρύ γειτόνα και ημάτιο. Τυλίγει το δεξί της χέρι στο λαιμό του ζώου, ώστε να συγκρατείται, ενώ με το αριστερό χέρι μάλλον θα ανασύγχωνε το ημάτιο, προκειμένου να προληφθεί σε στάση επιφάνειας. Λόγω του ότι περιστάνεται λάπη, θα μπορούσε να πρόκειται για άρτημη, αν και εικονογραφικά συνήθως αποδίδεται σε πύληνα ειδόλη ή Αφροδίτη καθήμενη σε ανάλογη στάση πάνω σε διάφορα ζώα. Λατρευτική χρήση μάλλον είχαν και διάφορα πύληνα ειδόλια. Με τον κύκλο της Αφροδίτης σχετίζονται οι ενήλικοι έρωτες. Ο ένας με στεφάνι στο κεφάλι του λίγο στο αριστερό του χέρι και παραμερίζει πίσω του ώστε να ξεπροβάλλει το κύμα του σώμα. Ο άλλος, ενδεδειμένος με το δερμάτιο, στηρίζεται με το αριστερό του αγώνα σε πεσό. Οι ενδεδειμένες τελωτές θεότητες μπορούσαν να συνδεθούν και με τα δύο αδέρφια, τον ύπνο και το θάνατο. Με τη διονυσιακή λατρεία και τους δοξασίες της εποχής για τον θάνατο και την αναγέννηση σχετίζεται το πύλινο μεγάλου μεγέθους ύψους 38 εκατοστών ειδόλιο γενιοφόρου Διονύσου. Φοράει μακρύ κοντό και ημάτιο, καθώς τυλίγει σφιχτά όλο το σώμα και στεφάνει στο κεφάλι. Με τις αντίστοιχες δοξασίες συνδέονταν και η λατρεία του Ηρακλή. Σώζεται τμήμα ειδωλίου γυμνού Ηρακλή με τη λεοντή του να κρέμεται στο αριστερό χέρι. Με το δεξί του χέρι μάλλον κρατούσε το ρόφαλο, κουμπισμένο κάτω. Από το δεύτερο ειδόλιο του Ηρακλή σώζεται η λεοντή. Λατρευτικό χαρακτήρα εντός του οίκου είχε και το ξύλινο άγαλμα, μάλλον ερμή, μέγιστο σωζόμενο ύψος 47 εκατοστά, που βρέθηκε εντός φρέατος στο επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα. Όπως και τα υπόλοιπα ξύλινα αντικείμενα, διατρήθηκε ως σήμερα
λόγω του μικροκλίματος, με σταθερή υγρασία και θερμοκρασία σφραγισμένα από την πυκνή λάσπη σε αναρρόβιες συνθήκες. Η τύχη της διάσωσης ενός έργου πλαστικής, κατασκευασμένου από ευτελές μεν, αλλά δύσκολο στη διατήρησή του υλικού, προσθέτει στοιχεία στις γνώσεις μας τόσο για την τέχνη της πλαστικής, όσο και για την οικιακή λατρεία. Πρόκειται για ανδρική μορφή, ενδεδειμένη με κοντό χιτόνι και κλονίδα, που δένεται στον ώμο. Στηρίζεται στο δεξί πόδι, κάπτοντας έντονα το αριστερό προς τα πίσω, αποδίδοντας διασκυλισμό. Έχει τα χέρια κοντά στο σώμα. Το δεξί κάθεται σε ορθή γωνία προς τα εμπρός, χωρίς να σώζει ο διαπολιξή του. Το αριστερό είναι χαλαρό και κρύβεται κάτω από το ημάτιο, το οποίο και σηκώνει ελαφρά, προκειμένου να ξεπροβάλλει ο καρπός. Κρατάει αντικείμενο που δεν διατηρείται, σε λοξή θέση, με το ένα του άκρο κοντά στο σώμα. Το κεφάλι λύπη, αλλά ενθαρρυμένος διατηρείται η απόλυξη της γενιάδας του. Χρονολογείται στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ., καθώς βρέθηκε απορριμμένο μαζί με Αγγεία και άλλο υλικό, προερχόμενο από την καταστροφή του Σύρου. Ο κοντός χιτώνας παραπέμπει σε ταξιδιώτη, άνθρωποι του άνθρωπου του Μόχθου, στη δεύτερη περίπτωση θα μπορούσε να απεικονίσει το ύφεστος. Όμως, η παρουσία κλαμίδας, το αντίστοιχο, το αριστερό χέρι πιθανώς κρατάει κηρύκιο και ο διασκυλισμός που αποδίδει γρήγορο βάδι με πέταγμα, παραπέμπουν στο δεδοτά της δευτερία. Η ενδεχόμενη απόδοση γενιάδας δεν αποκλείει την υπόθεση αυτή, διότι ενίοτε ο Θεός περιστάνεται και ποινιοφόρος. Συνηθισμένη ήταν η λατρεία της μυστροφία μαγικής στήλης που προστάτευε τα σταυροδρόμια και τα εξώθεια. Αναμενόμενη επίσης είναι η λατρεία του Ινή και Ευρώου, προστάτευε τον Κουρί, στις οικίες των κατοίκων μιας πόλης εμπόρων και ναυτικών, σαν το Πειραιά. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε για την ομιλία σας και με το πάρα πολύ πλούσιο υλικό που μας δείξατε και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ίσως θα ήθελα να υπάρχουν ερώτησεις και αν η ομιλία ήταν τόσο με πολλές λεπτομέρειες, μήπως υπάρχουν ερώτησεις για το υλικό, για την χρονολογία. Εγώ έχω μια ερώτηση, γιατί το υλικό μοιάζει πάρα πολύ με το υλικό σπιδίνο, δηλαδή έχουμε σχεδόν τα ίδια, αλλά όχι σε τέτοια κατάσταση. Είναι καταπληκτικό, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε κάτι για τα οστά, για τα ζώα, έχετε ένδειξεις για τα ζώα που ήταν στο Πειραιά, δηλαδή. Από ζώα, αλλά δεν είναι, αν δεν εννοείται σε κρίση, αν είναι του φαγητού, αυτό δεν είναι. Αυτό εκεί πέρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γιατί συντρίμια πετάχτηκαν μέσα στις δεξαμενές και πιθανόν να είναι και ζώα που σκοτώθηκαν, όπως και οι άνθρωποι, και μείναν εγκλωβισμένα στα ερήπια. Έχουμε όμως μία σειρά από διαφορετικά και ερήπια. Ζώα και πουλιά και ψάρια. Και έχουμε και ψάρια. Και όστρια βέβαια, όλη την γάμα, όλα. Αλλά οπωσδήποτε ήταν απορρίμματα φαγητού, αλλά για ολόκληρο σκελετό ζώου ήταν από μάλλον επικλωβισμένο στερή. Σε μέσα περιπτώσει είχαμε δει και τμήματα του μέλιου ζώου που ήταν σφαγμένο, δηλαδή σαν πρώτη ύλη. Δηλαδή ήταν και ένα ολόκληρο πόδι, ένα. Πριν φαγωθεί, όταν κοιμήσει την αγκώση στο μαγείριο, στην αποθήκη. Δεν έχω ερώτηση να κάνω. Ήταν που παρουσιάζουμε ένα τελικό με τέτοιο τρόπο, με τέτοια ενάρκεια που μας δώσατε. Όλα μας έδωσε στελά, όλα τα στοιχεία που μπορούσες. Και πραγματικά θέλω έτσι να πω και εγώ μια κουβέντα ακόμα για όλες αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες ανασκαφές που καλείται η υπηρεσία να εκτελέσει στο πλαίσιο των
έργων αυτών των μεγάλων έργων των κοινών, των γενοφελών και των έργων υποδομής. Όταν γίνεται πολύ σωστή δουλειά και όπως την κάνετε εσείς και όλο το επιτελείο και το συνεργάτη σου, έχουμε πραγματικά μια κατάθεση μιας μελέτης πολύ συγκροτημένης αυτή τη στιγμή, τη συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, για τον Αρχαίο Πειραιά. Μας το έδωσε πραγματικά πολύ ανάγλυφα, πολύ ζωντανά, πολύ σωστά, παρότι όλο αυτό στηρίχθηκε μόνο από τα κινητά κυρίως ευρήματα. Το ίδιο το έβριμα, το υδραυλικό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, βεβαίως το δείξατε στην ημερίδα, αλλά μελετώντας και έχοντας βέβαια περισυλλέξει με τέτοια προσοχή όλα τα ευρήματα, καταφέρατε να μας δώσετε όλη αυτή την, αυτό το πανόραμα της ζωής του Πειραιά, τη συγκεκριμένη περίοδο. Μπράβο σας, μπράβο σας. Μας παρουσιάστηκε σπουδαίο υλικό από δεξαμενές που είχαν χρησιμοποιηθεί ως αποθέτες. Όμως, οι δεξαμενές αυτές, στεγανές όπως ήταν και σε ένα περιβάλλον της σταθερής θερμοκρασίας, θα ήταν ιδανικός χώρος για την αποθήκευση τροφίμων και ιδιαίτερα σιπηρών. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, εάν εντοπίσατε κάποιες δεξαμενές σε δεύτερη χρήση που να αξιοποιούν αυτά τα πλεονεκτήματα των δεξαμενών. Ευχαριστώ. Όχι, ως προς αυτό μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Πρώτα-πρώτα γιατί οι δεξαμενές αυτές είναι αλληλοσυνδεόμενες. Μπορούμε δηλαδή, δεν είναι εύκολο, έστω και εκτονιστέρω σε μια δεύτερη χρήση, να απομονωθεί μια δεξαμενή, να γίνει σειρός και να κλείσει. Έπειτα και το μέγεθος είναι τεράστιο. Θα έπρεπε να είναι μια ειδική καταστροφή στο, πείτε, στο λιμάνι για την αποθήκευση του σταλιού που ερχόταν από τον Πόντο. Αλλά δεν πρόκειται για αυτά τα οικιστικά έργα που είναι κάτω από την ίδια την πόλη. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν αμφιβολία ότι η ζωή αυτών των κατασκευών με τις κατασκευές του ήταν η χρήση τους ως πυραυλικά συστήματα και από αυτό έχουμε το στρώμα χρήσης με αυτά τα σχετιζόμενα με την άγκληση υλικά ή και το τυχαίο έβριμα, εντάξει και το δεν αποκλείται να πέσει κάτι μέσα στο πυράδι, έτσι, και απολύτως στρωματογραφημένη η δημιουργία του υλικού που προέκυψε μετά την καταστροφή του Σύρια, που ολόκληρο συλλήφθη, πετάχθηκε, γιατί γίνανε αποθέτες, αλλά με μια ιδιαίτερη, θα πρέπει να το δούμε. Φανταστείτε μια πόλη ερημωμένη. Φανταστείτε το Βερολίνο βομβαρδισμένο, όπου καλούνται οι άνθρωποι όσοι επέμειναν να επιβιώσουν μέσα σε αυτή την πόλη. Και πρέπει λιγάκι να ανοίξουν χώρο και πού να το πάνε από εκεί και ο άλλος δίπλα από εκεί. Και ο άλλος μπροστά, δηλαδή, αν το σκεφτείτε αυτό, θα καταλάβετε γιατί όπου υπήρχε στόμιο, ήταν ο μοναδικός τρόπος για να καθαρίσει λιγάκι, να κυκλοφορήσουν. Σκεφτείτε ότι έχουμε αναφορές των πυρηνικητών του 18ου αιώνα, που κυκλοφορούν στην πόλη του Πειραιά, κυκλοφορούν στην πόλη του Πειραιά και αναφέρονται στο επικίνδυνο των οπών από τις δεξαμενές. Έχω δηλαδή αυτή τη μαρτυρία που είναι συγκλονιστική, ότι αυτές οι δεξαμενές φαινόταν στην επιφάνεια πριν ακόμα από τον αρχίσει η μοντέρνα οικοδόμηση της πόλης. Ναι, αυτό. Είναι αδύνατο να έχουν χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε άλλο πέραν της σημαντονίδρευσης και μετά όλες μαζί συλλήφθη μετά την καταστροφή του Σύρια. Σε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, όλο αυτό το υλικό μου θύμισε τη Δήλωνα, μου θύμισε την Αλεξάνδρεια, τις εξαμενές, τα διάρκεια, όλα αυτά, δηλαδή δύο πόλεις με ένα λιμάνι και νερό πολύ κοντά την επιφάνεια και ολόκληρες εξαμενές κάτω από την πόλη και την πηγάδια πολλά και έχουν πολλές αγωνίες, έτσι, δύο πόλεις.
αλλά το υλικό που έχετε από τα πηγάδια είναι εντελώς, μοιάζει εντελώς με το υλικό που έχουμε στην Κύλο και η κατάσταση είναι σχεδόν το ίδιο. Οι πόλοι καταστράφηκε και έχουν αφήσει τα σπίτια έτσι και οι αρχαιολογοί βρίσκουν όλο το υλικό για την καθημερινή ζωή, είναι όλα τα ίδια και τα βρίσκουν στα δάπεδα και τα βρίσκουν και στις δεξαμενές βέβαιες, όπως το μιλάμε εδώ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση και πρέπει να το πούμε είναι ότι η μελέτη που ακούσαμε έγινε μαζί με την αναστραφή. Δηλαδή, εγώ θαυμάζω το αποτέλεσμα, γιατί συνήθως κάνουμε την αναστραφή, μαζεύουμε το υλικό και περιμένουμε τις μελέτες και εδώ μαζί. Και αυτό φαίνεται μια πολύ καλή ομαδική δουλειά με τη Στέλλα σαν αρχηγός, αλλά μπράβο σας, γιατί γι' αυτό είναι όντως.